που μετακινήθηκε στον Δήμαρχο του Σοφάρου, είναι και αντιπρόεδρο στην Ομοσπονδία. Συνεχίζουμε έναν αγώνα, ο οποίος είναι αγώνας επιβίωσης. 7 μήνες μετά, είναι σημαντική ημέρα, και γι' αυτό αποφασίσαμε 7 Απριλίου να γίνει αυτό το συλλαλητήριο. Γιατί 7 Σεπτεμβρίου κάποιοι μας έπνιγαν. Κάποιοι μας έπνιξαν. Κάποιοι μας έχουν αφήσει χωρίς σπίτια. Κάποιοι μας έχουν αφήσει χωρίς ζώα, χωρίς χωράφια, χωρίς τίποτα. Και αυτοί 7 μήνες μας λένε ψέματα. Βγαίνουν κάθε μέρα εκατομμύρια. Εκατομμύρια οι αγρότες. Εκατομμύρια τόσα για το πετρέλαιο. Τόσα την αρρωγή. Πού είναι αυτά για το πετρέλαιο. Τα πίνει το ποτάμι. Τα έχουν φτιάξει τα αναχώματα. Κοιτάξτε λίγο. Από εκεί κάνω ένα ανάχωμα, λέει, μισό μέτρο παραπάνω. Σοβαρά μιλάμε. Το Μάιο θα βρέξει. Δεν έβρεξε το χειμώνα. Θυμάμαστε όλοι πέρυσι, τέτοια εποχή, τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε, τις βροχοπτώσεις. Με αυτά τα αναχώματα και τα χωράφια μας θα πνιγούν και το βλοχό θα ξαναπνιγεί και η μεταμόρφωση θα ξαναπνιγεί και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς τον αγώνα τον δίνουμε εδώ, στον δρόμο. Γιατί μόνο με τον αγώνα στον δρόμο μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε την παραμονή μας στον τόπο μας. Δεν θέλουμε και δεν θα τους επιτρέψουμε να μας διώξουν από τα σπίτια μας, να μας διώξουν από τα χωράφια μας, να μας διώξουν από τα χωριά μας. Δυστυχώς, γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτή η πολιτική αυτό θέλει. Να ερημώσει ο κάμπος. Δεν ξέρω αν θέλει εκεί για να φύγουν οι συμπολίτες μας από τη μεταμόρφωση και από το βλοχό και από το κεραμίδι. Να φύγουν τα χωριά και να ερημώσουν και να φέρουν φωτοβολταϊκά παρκά. Αλλαγή χρήσης γης προετοιμάζουν. Δεν ξέρουμε γιατί. Να κάνουν βαλβίδα ανακούφισης και να σας πλήγουν τα χωράφια σας κάθε ένα χρόνο. Πιθανόν. Να χάσετε την περιουσία σας όλοι εκεί. Αυτό θα γίνει. Αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό σημαίνει όμως ότι θέλουν μια ανάπτυξη για τα Θεσσαλία χωρίς τους Θεσσαλούς, χωρίς τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Θέλουμε να παραμείνουμε εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στα χωριά μας. Να δουλεύουμε στα μαντρά μας. Το μαντρί απέναντι είναι πνιγμένο από τον συνάδελφό μας. 5-2 πρόγραμμα λέει. Για να πάρει αρνάδες. Ενώ λέγαμε ότι τα χρήματα θα τα έδινε το κράτος κατευθείαν. Τώρα τους λένε πληρώστε τα, πληρώστε τα για να αγοράσει ο άλλος 200 πρόβατα που έχασε. Θέλει 70.000 ευρώ. Πληρώστε τα σε ποιον, σε αυτόν που έχει πληγεί, που έχει χάσει τα ζώα του, που δεν έχει εισόδημα και του λένε πληρώστε, πλήρωσε 70.000, πάρε πρόβατα και μετά έλα να στα δώσω εγώ. Αυτή είναι η κυβέρνηση και αυτές τις λύσεις προτείνουν.